Είμαστε εδώ σε ένα σχολείο που κατασκευάστηκε το 1899 και το οποίο αποφασίσαμε ως Δημοτική Αρχή να το αναβαθμίσουμε και το ανακατασκευάσουμε. Με τη βοήθεια λοιπόν της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και με τον εκπαιδευτικό αντιδήμαρχο τον κύριο Τζιμή, κάναμε μία αναβάθμιση σε ένα κτίσμα στο οποίο στεγάζεται τόσο το γυμνάσιο όσο και το δημοτικό σχολείο. Κάναμε την αναβάθμιση στους τομείς της ψύξης, της θέρμασης, των κουφημάτων και όλων όσων είχαν ανάγκη των εσωτερικών χώρων, τυχοποιίας, για να δώσουμε στα παιδιά αλλά και στους δασκάλους ασφάλεια και να αισθάνονται ότι διδάσκουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ασφαλές, είναι φιλόξενο για τα παιδιά και έτσι συνεχίζουμε δίνοντας όλη μας τη δύναμη στην κατεύθυνση που έχει αυτή η Δημοτική Αρχή τόσο για την εκπαίδευση, γενικά για την νεολαία και για τον αθλητισμό. Είδατε και έχετε αποτυπώσει τις 16 μονάδες αθλητικών χώρων τις οποίες έχουμε ανακατασκευάσει ή έχουμε κατασκευάσει εκ νέου στο Δήμο Μυτιλήνης και στη συνέχεια αναβαθμίζουμε όλα τα σχολεία της πόλης μας, κτίσματα τα οποία είναι εμβληματικά για την πόλη μας και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση για να τονώσουμε το αίσθημα ασφάλειας της νεολαίας μας αλλά και τη διάθεσή τους για εκπαίδευση τόσο των ίδιων όσο και των δασκάλων. Θέλετε να μας πείτε αναλυτικότερα για τις παρεμβάσεις που ακούστε έγιναν κάτι, με την χρηματοδότηση? Ακούστε κάτι. Όπως έχουμε κατ' επανάληψη δηλώσει, η Δημοτική Αρχή Κίτελη επενδύει στη νεολαία που είναι το μέλλον αυτού του τόπου, ανακατασκευάζοντας σχολεία, αναβαθμίζοντάς τα αυτά επισκευαστικά και ενεργειακά, όπως είπε ο Δήμαρχος, αλλά ταυτόχρονα φτιάχνοντας και νέα αθλητικά κέντρα. Αυτή τη στιγμή σε 23 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε εδώ τους δύο διευθυντές των σχολείων, αυτών εδώ που συστεγάζονται, βρίσκονται οι μηχανικοί του Δήμου, γιατί η Δημοτική μας Αρχή αξιοποιεί μεθοδικά τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να δηλώσω ότι ως πρώην εκπαιδευτικός, αλλά και σήμερα ως αυτοδιοικητικός, νιώθω διπλά χαρούμενος, γιατί αναβαθμίσαμε ενεργειακά και επισκευαστικά αυτό το ιστορικό εμβληματικό κτίριο, το οποίο εφάμιλό του δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε σήμερα, γιατί αν και διαθέτει η κοινωνία μας τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όμως δεν διαθέτει το μεράκι, την αισθητική, αλλά προπάντων και τη βούληση προσφοράς των προγόνων μας, οι οποίοι ηρίστο εν παρόδο ήταν και υπόδουλοι στον Οθωμανικό ζυγό. Με τη βοήθεια λοιπόν των μηχανικών μας, του κυρίου Σέντα, του κυρίου Παπαχριστοφόρου, της κυρίας Συριανού, της διευθύντριάς μας, κυρία Παπασωτηρίου, φτιάχνουμε αυτά που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση για τις ενέργειες που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή και πόσο βοηθάει στην καθημερινότητά σας οι εργασίες που έγιναν? Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι ήταν όνειρό μας να αυτό το κτίριο στο οποίο βρέθηκα να έχει αυτή την εικόνα που έχει τώρα. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και ο προηγούμενος διευθυντής είχε παλέψει πάρα πολύ για να εξασφαλιστούν τα κονδύλια, είχε ξεκινήσει από εκεί. Συνεχίσαμε εμείς και με τη διευθύντρια του Δημοτικού εδώ. Ξεκίνησε λοιπόν το πρόγραμμα. Πραγματικά φτάσανε τα κονδύλια και έχουμε αυτή την εικόνα που βλέπετε σήμερα. Σαφώς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σαφώς θα υπάρξουν και άλλα τα οποία θα χρειαστούμε, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχουμε ένα κτίριο, όπως σας είπανε και οι κύριοι από το Δήμο και ο κύριος Δήμαρχος. Είναι κόσμημα για το σχολείο και παρόλα αυτά είναι απόλυτα λειτουργικό. Δεν είναι ένας ψυχρός χώρος. Είναι ένας χώρος που τα παιδιά θέλουμε να νιώθουν δεύτερο σπίτι τους και για να το νιώθουν έτσι πρέπει να είναι ζεστό, φιλικό, καθαρό. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα
πάρα μα πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Νομίζω το βλέπετε, τα πλάνα σας θα μιλήσουν μόνα τους. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό σχολείο, πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Είναι ένα κόσμημα για το νησί μας, αυτά τα σχολεία, και πρέπει να τα διατηρούμε. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια σχολεία, παραδοσιακά, χρόνια τώρα. Είναι από τα καλύτερα και θεωρώ ότι έγινε ένα έργο πολύ αξιόλογο από τη Δημοτική Αρχή και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει στο πρόγραμμα να γίνουν και άλλες αναβαθμίσεις σχολείων που είναι πολύ σημαντικές γιατί διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Το κυριότερο για μένα είναι ότι είναι ένα παραδοσιακό κτίριο. Δεν χάλασε το παραδοσιακό έτσι όπως ήταν το κτίριο. Γίναν οι παρεμβάσεις που έγιναν. Χαίρομαι που έγινε αυτός ο νελκυστήρας εδώ που βλέπω, που είναι και για ειδικές ανάγκες και οτιδήποτε, γιατί είναι ένα σχολείο που είναι διόρροφο και για τα παιδάκια που είναι μικρά είχαν πρόβλημα. Άρα έγιναν κάποια θετικά βήματα και αναβάθμιση του σχολείου. Έγινε και το τρίτο, γίνεται αυτή τη στιγμή, γίνονται και πολλά άλλα έργα. Και ελπίζω τώρα να προχωρήσουμε μαζί με τον Δήμαρχο και εδώ που είναι μαζί να χτίσουμε νηπιαγωγεία, Δήμαρχε. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή. Έχετε εντάξει στο πρόγραμμά σας το 7ο νηπιαγωγείο, αλλά νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα συμβάλλετε κι εσείς ό,τι μπορείτε. Ευχαριστώ και την τεχνική υπηρεσία που είμαστε συνέχεια σε συνεργασία για οτιδήποτε χρειάζονται για τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή. Εγώ ήρθα πριν ένα χρόνο σε αυτό το σχολείο. Πραγματικά τώρα είναι ένα κόσμημα αυτό το σχολείο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την τεχνική υπηρεσία, τους μηχανικούς και ιδιαίτερα τον κύριο Σταύρο για την αμέριστη συνεργασία. Προσπάθησε και στάθμισε όλους τους παράγοντες για να είναι εύρυθμη η λειτουργία αυτού του σχολείου, γιατί η ενεργειακή αναβάθμιση ξεκίνησε πρώτα από το γυμνάσιο και συνεχίστηκε σε εμάς στο δημοτικό. Εκεί έδειξαν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γιατί πρόκειται για μικρά παιδιά. Και το έργο που πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη και προστιθέμενη αξία είναι αυτός ο ανελκυστήρας που στην παρούσα φάση εκτός από παιδιά με αμαία θα βοηθήσει παιδιά και με κινητικά προβλήματα και θα υποστηρίξει τυχόν ατυχήματα και δυσκολίες σε αυτό το σχολείο. Γιατί αυτή η σκάλα είναι πάρα πολύ δύσκολη για παιδιά 5-6 ετών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να πω να συνεχίζονται αυτά τα έργα, όπως επίσης ότι το σχολείο χρήζει μίας ράμπας που πρέπει να γίνει στον αύριο χώρο του σχολείου, η οποία πρέπει να είναι μετακλητή επειδή το κτίριο είναι παραδοσιακό. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Αντιδήμαρχο και τον κύριο Δήμαρχο, όπως με ρυμνήσουν και γι' αυτό, για να είναι το έργο αυτό ουσιαστικό και να μπορεί να λειτουργήσει από την επόμενη χρονιά. Δεν θέλω. Μας είπαν ότι όταν είναι μετακλητό, ναι, μπορεί να υποστηριχθεί. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι σε όλους και καλή χρονιά.